Καστοριανοί με τα καράβια τους παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό που είναι αφιερωμένο στην διάσωση της τέχνης κατασκευής του καστοριανού καραβιού. Κοπηλατούν όρθιοι και διανύουν με τις βάρκες τους μία απόσταση 250 μέτρων. Καιρώσαμε από πέρυσι και έχει καλά αποτελέσματα. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να δει τα καστοριανά καράβια και κάνουμε τους παραδοσιακούς αγώνες. Τον διαγωνισμό πραγματοποιεί στο πλαίσιο της 17ης γιορτής Καστοριανού Ψαριού ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Καστοριάς το Απόζαρι με την υποστήριξη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Καστοριάς. Στην ουσία είναι μια γιορτή για τη λίμνη. Θυμάμαι τη λίμνη που έχει θρέψει πολλές γενιές, αλλά και που καθημερινά στολίζει τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Και θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να σεβόμαστε τη λίμνη και γενικότερα το περιβάλλον. Στην πλατεία Απόζαρη, γυναίκες της γειτονιάς τηγανίζουν ψάρια για να προσφερθούν στους επισκέπτες της γιορτής. Άρχισαμε να τα πλένουμε, να τα καθαρίσουμε, μετά τα έπαιρναμε εδώ και άρχισαμε να τηγανίζουμε, να τρώει ο κόσμος. Περίπου 200 κιλά ψάρια λιεύτηκαν στη λίμνη της Καστοριάς για τη φετινή γιορτή. Αλλιεύονται αυτή την εποχή γρυβάδια, γουλιανή, πρικιά, πλατίκες, γλίνια, πεταλούδες. Είναι πεντανόστιμα, αφού ακόμα υπάρχει γραπτά στοιχεία υπάρχουν που επί τουρκοκρατίας παίρνανε γρυβάδια από εδώ και τα στέλνανε μέχρι Κωνσταντινούπολη. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε το σύλλογο, περάσαμε ωραία με τα ψαράκια, τα τέλεια, όλα καλά. Όσοι βρέθηκαν στην γιορτή Καστοριανού Ψαριού στην παραδοσιακή συνοικία Απόζαρη στην πόλη της Καστοριάς, γεύτηκαν ψάρια της λίμνης και απόλαυσαν μια υπέροχη λαϊκή βραδιά.